Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Κύριε Γκαντάτσιο, μετράμε και καταγράφουμε το τι έχουμε, το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα ή το τι δεν έγινε πολύ περισσότερο και τι δεν έχουμε. Μετράμε υποσχέσεις. Αυτό μετράμε, κυρία Δουλγεράκη. Δυστυχώς 17 μήνες είμαστε στάσιμοι, το έχουμε πει. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε γίνει γραφικοί. Όμως πραγματικά μετράμε υποσχέσεις. Υποσχέσεις και θα και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Γραφικός μπορεί να είναι, κύριε Γκαντάτσιο, εκείνος ο οποίος τα έχει όλα και είναι αιμονικός σε κάτι. Εσάς σας λείπουν τα βασικά, σας λείπουν εκείνα τα εφόδια για να μπορέσετε να προγραμματίσετε το σήμερα, το δικό σας και το παιδιό σας, και το σήμερα και το αύριο. Εσείς τα χάσατε όλα. Γραφικοί δεν μπορείτε να είστε. Ακριβώς. Τα αυτονόητα λοιπόν τίνουν. Μας λένε ότι γίνονται να γίνουν ζητούμενα. Εμείς λοιπόν αυτόν τον καιρό προσπαθούμε όλο αυτόν τον καιρό να βάλουμε μια σειρά στη ζωή μας. Και δεχόμενοι υποσχέσεις, δεχόμενοι ότι θα γίνουν, τίποτα ουσιαστικά δεν έχει γίνει. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα διέξοδο, σε μια αγανάκτηση, η οποία από εδώ και πέρα δεν μπορεί να πάρει άλλη μορφή πέραν της διαμαρτυρίας. Της διαμαρτυρίας που βγάζει το πρόβλημα με άλλο τρόπο βέβαια και με άλλη μορφή στην επιφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα καλούμε όλο τον κόσμο στη μία η ώρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στο παλιό Τελωνείο, στο Ηράκλειο. Και μάλιστα, κυρία Δουλγεράκη, καλούμε τον κόσμο όχι μόνο, το έχω ξαναπεί, όχι μόνο αυτούς που έχουν πρόβλημα με τα σπίτια τους, όχι μόνο αυτοί που είναι σε σεισμόπληκτο οικισμό ή στο Αρκαλοχώρι ή στους γύρω οικισμούς. Καλούμε και αυτούς που μας βοήθησαν όταν έγινε ο σεισμός. Άγνωστοι άνθρωποι ήρθαν και μαγείρεψαν για μας, βοήθησαν για μας, έφεραν ρούχα για μας. Αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μας για τους πρώτους μήνες και στέκονται ακόμα. Σήμερα λοιπόν ζητούμε και αυτή τη συμμετοχή τους σε αυτό το κομμάτι. Είναι η πρώτη μορφή διαμαρτυρίας που βγαίνουν ουσιαστικά έξω στα σύνορα του Δήμου, κατεβαίνουμε στο δρόμο, διεκδικούμε με μια άλλη μορφή τα δικαιώματά μας και αυτά που έχουμε χάσει, και θέλουμε αυτή τη στιγμή στήριξη από όλους όπως μας στήριξαν τους πρώτους μήνες. Εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης και η ανακοίνωση που είδα στο διαδίκτυο, στη σελίδα του Δήμου, που καλεί και εκείνος από τη δική του την πλευρά σε αυτή την κινητοποίηση. Γιατί λέει, όλη στην κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης την Παρασκευή 24 Μαρτίου στη 1 το μεσημέρι, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 17 μήνες μετά το φωνικό σεισμό ή σεισμοπαθής του Δήμου, θα γίνει επίδοση ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ελπίδα με την κατάθεση υπομνήματος στην γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μαρία Κοζηράκη. Ο Δήμος Μηνό Απεδιάδος καλεί τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες του Δήμου να συμμετάσχουν δυναμικά στην κινητοποίηση που θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα, να μην λείψει κανείς. Μακάρι αυτή η ίδια διεκδίκηση, λέω από τη δική μου εγώ την πλευρά, να υπήρχε από τις πρώτες μέρες, αντί να πιστεύαμε σε αυτές τις υποσχέσεις. Καλή την προθέση πάντα και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, γιατί ίσως 17 μήνες μετά να μην μετρούσαμε σε όλα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει και σε όλα αυτά τα άσχημα τα οποία συνεχίζουν να γίνονται. Ρωτάτε πότε θα επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Γκαντάτσιο? Οι φυσιολογικοί ρυθμοί ζωής είναι να δουλεύει ο άνθρωπος σε μια επιχείρηση ασφαλή, να είναι τα παιδιά μας σε σχολεία, σε κανονικά κτίρια, να υπάρχει ζωή σε αυτόν τον τόπο που έσβησε από ζωή πριν 17 μήνες και ήταν πραγματικά ένα ζωντανό κύτταρο στην ενδοχώρα. Και τώρα, αν περάσει κανείς μετά τις 5,5 ώρα στα μεγαλύτερα κεφαλοχώρια, νομίζω ότι περνάει σε εμπόλεμη ζώνη. Και αυτό για μας είναι φυσιολογική ρύθμιση ζωής. Πότε θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες? Γιατί το πρώτο έρχεται να δεθεί με το δεύτερο. Αλλά κάντε μου μια χάρη, γιατί πάντα σας το λέω αυτό, και εκτός αέρα και εντός αέρα, ότι πρέπει να μιλάτε λίγο πιο δυνατά για να μπορούμε να σας ακούμε, κύριε Γκαντάτσιο. Να το λύσουμε όμως αυτό, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πότε θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες? Πότε θα μας απαντήσουν για το ΦΠΑ εργασιών στα σεισμόπληκτα κτίρια? Νομίζω ότι το ένα έρχεται να κουμπώσει μαζί με το άλλο εδώ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι τα πρώτα που θα ξεκουμπώσουν
τη διαδικασία και θα βοηθήσουν την ίδια την πολιτεία να πετάξει από πάνω σε ένα μεγάλο βάρος. Η απλοποίηση των διαδικασιών, το ότι θα φύγουν 4.000 ακίνητα με μια μονοκονδυλιά, αυτό είναι. Από τα 8.000 θα φύγουν τα 4. Θα γλιτώσουν και εργατόρες. Τι θέλετε να πείτε? Πείτε το με δύο κουβέντες. Τι θέλετε να πείτε? Ότι η απλοποίηση των διαδικασιών, δεν μπορεί ένα σπίτι που χρειάζεται πολύ βαριές ζημιές να θέλει την ίδια διαδικασία, χρονοβόρα διαδικασία, με ένα σπίτι που έχει μερικά βαψίματα και μερικά μπογιαντίσματα και μερικά σουβαντίσματα. Αυτό λέμε απλοποίηση διαδικασιών. Κτίρια λοιπόν που δεν έχουν ζημίες σοβαρές στο φέροντα οργανισμό, όπως μας λένε οι μηχανικοί που εμείς δεν είμαστε μηχανικοί, αυτά τα κτίρια να γίνονται με μια απλή κατάθεση φακέλου, με μια έγκριση από έναν ιδιώτη μηχανικό. Καλά, ας απλουστεύανε λίγο και τη διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει ακόμα και με εκείνα τα κτίσματα που δεν μένει κάποιος μέσα, αλλά μπορεί να είναι μια αποθήκη, μια αγροτική αποθήκη, με να είναι ένας χώρος που φυλάσσονται αντικείμενα από τους αγρότες, τους παραγωγούς της περιοχής, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να το κατεδαφίσουν, αφού δεν πάει κάποιος άλλος να το κατεδαφίσει, να δοθούν χρήματα έτσι ώστε να το κατεδαφίσει ο Δήμος, αντί να εμπλέκεται μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων, να βρίσκεται, θέλουν εκεί κάποιος, τέλος πάντων μηχανικός, κάποιος αρχαιολόγος, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέλουν σε αυτές τις ιστορίες και ποιος να είναι παρόντας, αλλά αν υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι για να μπορέσουν να δώσουν αυτό το βήμα και αυτή τη ζωή στους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν στοικά 17 μήνες, τις περισσότερες φορές δεν το καταφέρνουν βέβαια να διατηρούν ψυχραιμία, διότι εδώ είναι η ίδια η ζωή μπροστά τους, η οικονομική δραστηριότητά τους, είναι η οικογένειά τους, και μετά ας δούμε όλα τα υπόλοιπα. Αν απλουστευτούν οι διαδικασίες από τις 8.000 αιτήσεις οι οποίες εκκρεμούν να γίνουν, όταν και αν γίνουν αυτές οι αιτήσεις για σύσταση φακέλου, τις 4.000 θα τις είχαμε γλιτώσει με την απλούστευση των διαδικασιών. Αν πούμε ότι μας είχαν μείνει 4.000, κύριε Γκαντάτσιο, αν λέμε, υποθετική η ερώτηση, αλλά εγώ το ρωτάω ρε παιδί μου, πόσοι φακελοί έχουν μέχρι σήμερα κατατεθεί και πόσοι έχουν εξεταστεί και πόσοι έχουν ολοκληρωθεί, πείτε μας πάλι το νούμερο σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ανέβηκε λίγο το νούμερο από 7 που ήμασταν πριν λίγες μέρες, τώρα είμαστε στους 11. Έχουν πάρει έγκριση από τους 1.200. Όπως καταλαβαίνετε, ανέφευγε αυτό το υποθετικό, όπως βάζετε, το ανέφευγαν αυτοί οι 4.000 φάκελοι, θα απέμειναν τα κίτρινα και τα κόκκινα. Τα κόκκινα είναι περίπου 1.000 στην περιοχή μας και θα έπεφτε όλο το βάρος στα πιο δύσκολα. Αφού κατεδαφίζονταν, θα προχώρησαν κατευθείαν στις ανοικοδομήσεις όσοι το επιθυμούσαν. Αυτό από εκεί για μας είναι ένα κομβικό σημείο να γίνει η απλοποίηση των διαδικασιών. Το φωνάζουμε από τις 26 του Οκτώβρη και την ενίσχυση του τμήματος μηχανικών. Είναι πολύ λίγοι, όσο φιλότιμα και αν είναι τα παιδιά που είναι φιλότιμα και δουλεύουν και δέχονται όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς και της πίεσης και της αγανάκτησης του κόσμου, είναι λίγοι. Δεν φτάνουν. Επανειλημμένως έχουμε πει. Μα να με συγχωρείτε, τα ΕΦΚ, τα ΕΦΚ, τοπικά, ναι. Και συνολικά τα. η ονομασία της διεύθυνσης. Πόσους υπαλλήλους έχει αυτή την ώρα, πόσες αιτήσεις, αν θέλετε, ή πόσες περιπτώσεις έχει να διαχειριστεί, γιατί είναι οι 5. Λέω εγώ συμβολικά, εσείς θα μας πείτε ποιο είναι το πραγματικό νούμερο για όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές και όλους τους σεισμόπληκτους δήμους και με μια πολυοδομία από την άλλη τουλάχιστον για το δικό σας το δήμο, ο οποίος δεν μετράει παραπάνω από ένα ή δύο υπαλλήλους, Ακριβώς. Και η δικιά μας η πολυοδομία, του Δήμου δηλαδή εδώ, η τοπική, έχει στην πλάτη τις άλλους 3 σεισμόπληκτους δήμους. 4 λοιπόν σεισμόπληκτους. Τι να προλάβουν να κάνουν. Ακριβώς. Δηλαδή, ό,τι γλιτώσουμε από το ΤΑΕΦ, που πέστε ότι και εκεί κάποια στιγμή μπορεί, βάζουμε ένα υποθετικό, αν λυθεί το θέμα και προσληφθεί προσωπικό, το βάρος θα πάει εκεί, θα μετακυλιστεί στην πολυοδομία. Αν λοιπόν δεν στελεχωθεί και η πολυοδομία, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα στο επόμενο σκαλοπάτι που θα είναι. Αυτό που σας είπα, εκεί θα συναντήσουμε το ίδιο πρόβλημα και μεγαλύτερο. Μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες και έτσι όπως είναι τα πράγματα να προχωρήσει ακόμα
και σε σχέδιο υποθετικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιοχή, ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιοχή, κύριε Γκατάτσιο, γιατί φαίνεται, λέω εγώ, φαίνεται με την κοινή λογική, όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε με το ενιαίο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την περιοχή που ζητάτε να πηγαίνει όχι σε βάθος δεκαετίας, αλλά κάτι της παραπάνω. Έτσι, κυρία Δουλγεράκη, αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε ένα γενικό ολικό σχεδιασμό. Δεν είμαι βέβαια εγώ αρμόδιος, δεν έχω τις γνώσεις ούτε το αντικείμενο μου για την ώρα, αλλά έχουμε σαν σύλλογος μια άποψη την οποία επίσημα θα... Αυτό είναι προειδοποίηση που λέτε για την ώρα, δεν έχω τις γνώσεις. Όχι, δεν είναι το αντικείμενο μου, σαν σύλλογος όμως δουλεύουμε μαζικά. Και τα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι έχουν ετοιμάσει μια πρόταση την οποία θα την καταθέσουν όταν χρειαστεί και όταν πρέπει, σύντομα δηλαδή. Όμως πρέπει η περιοχή να τη δούμε γενικά με ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο θα ενώπιση και το αεροδρομίο που γίνεται δίπλα μας. Αυτά πρέπει να συσχετιστούν. Κρίμα που παλεύετε μόνοι. Θα το ξαναπώ, μην το σχολιάσετε εσείς, δεν είναι, το σχολιάζω εγώ με την κοινή λογική. Κρίμα που συνολικά δεν χτυπήθηκε το χέρι στο τραπέζι και δεν τραβήχτηκε το αυτί συνολικά από τους φορείς της περιοχής όλους αυτούς τους 17 μήνες, αλλά καλή την πίστη περιμένανε να δεήσει ο Πρωθυπουργός, να δεήσει ο Υφυπουργός τον Πρωθυπουργό, να δεήσει ο Υπουργός Κλιματικής, να δεήσει ο Οικονομικών, να δεήσει ο Ενέργειας, να δεήσουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία σας παραπέμπει ο κύριος Τριαντόπουλος, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματά σας. Κρίμα, γιατί καλή την πίστη έχει αποδειχθεί διαχρονικά, μας το δίνει το παράδειγμα αυτό και η υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπε τη Σάμο, βλέπε τον Τύρναβο, βλέπε την Λέσβο, κάποιες περιοχές αναφέρω, βλέπε την Κεφαλονιά, για το τι έχει γίνει και ποιες είναι οι καθυστερήσεις που υπάρχουν. Έτσι ακριβώς, οι διεκδικήσεις πάντα πρέπει να είναι μαζικές και συλλογικές. Είναι φορές που αισθανόμαστε μόνοι, βέβαια πάνω στην πίεση και στο άγχος αυτό που έχουμε υπομειστεί και τον κόπο, γιατί ειλικρινά σας μιλάω ότι νιώθουμε μεγάλο βάρος στις πλάτες μας, όλο το ΔΟΣΟΥ και όλα τα μέλη που τρέχουν ενεργά και ασχολούνται. Όμως πολλές φορές που νιώθουμε μόνοι είναι από την πίεση που δεχόμαστε από τον κόσμο και από τα συνεχόμενα προβλήματα που μας αναφέρουν και μας, ουσιαστικά μας προβληματίζουν. Μάλιστα. Στο και μέσα, αυτός ο τόπος. Και μέσα σε όλα αυτά οι δεσμεύσεις των χρημάτων από τους ακατάσχετους υποτίθεται λογαριασμούς, γιατί το αυτή δεν το τραβάει κανένας από το κεντρικό κράτος εκεί που πρέπει να το τραβήξει, και μέσα σε όλα αυτά οι πληστηριασμοί ακινήτων σε σεισμόπληκτες περιοχές. Εδώ δεν σας δίνεται η δυνατότητα να παγώσουν οι πληστηριασμοί, υπόθηκε ή ψελίστηκε στην αρχή, αλλά πριν το εξάμηνο που αρχικά σας έδωσαν είχε έρθει ο πρώτος πληστηριασμός, και βέβαια σε άλλες περιοχές υπάρχουν 4 και 5 φορές που έχουν δοθεί παρατάσεις πάνω σε αυτό, αλλά για το Αρκαλοχώρι εδώ τίποτα, όπως και τις υπόλοιπες σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης, τους υπόλοιπους σεισμόπληκτους δήμους, έτσι. Έτσι ακριβώς. Απλά αναφερόμαστε στο Αρκαλοχώρι και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, επειδή έχετε υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Με αυτή την έννοια είμαστε εκεί. Πάντως, κυρία Δουλγεράκη, να ξέρετε ότι εμείς δεν ζητούμε ευθύνη μόνο για αυτά. Το αν μπλοκάρονται οι λογαριασμοί και γιατί μπλοκάρονται, το αν έγιναν οι κατασχέσεις και γιατί έγιναν, είναι και αυτά. Εμάς μας νοιάζει πρώτον γιατί δεν έγιναν τόσο γρήγορα οι διαδικασίες που όφιλε η πολιτεία να τις κάνει 17 μήνες τώρα. Γιατί λοιπόν έπρεπε 17 μήνες να περάσουν για να εγκριθούν 11 φάκελοι? Γιατί λοιπόν δεν έχει πάρθει μια απόφαση για τα 3 σχολεία? Γιατί? Αυτά είναι που καίνε τον πολίτη. Γιατί δεν δόθηκε μια σοβαρή και σωστή αναπροσαρμογή του ημολογίου για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι και να πάρουν μπρος να φτιάχνουν τα σπίτια τους? Έπρεπε λοιπόν να χτυπάμε το καμπανάκι μέχρι το Μάιο, να έρθει από το Μάιο και να μας το δώσουν το Σεπτέμβριο, και αυτό κουτσουρεμένο, ένα τιμολόγιο αναπροσαρμογής που νομίζει κανείς ότι αυτοί που το βγάλανε έχουν να χτίσουν σπίτι πριν 15 χρόνια. Μιλάμε για τιμές που είναι πριν 15 χρόνια, όταν πέρσι ένα σπίτι ήθελε 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και φέτος θέλει 1.700, και βγάζουν τιμολόγιο εργασιών προ 15 ετίας. Δεν είναι πράγματα αυτά.
Αυτά είναι τα ερωτήματα που η πολιτεία πρέπει να απαντήσει. Το αν δεσμεύονται οι λογαριασμοί έχει βγάλει ΦΕΚ. Συμφωνώ. Το δεσμεύτηκαν να επιμείνει και να επιδιώξει την εφαρμογή του νόμου. Δεν λέμε ότι αμέλησε στο ΦΕΚ. Νόμοι υπάρχουν. Παντού υπάρχουν νόμοι. Όμως η εφαρμογή είναι αυτή που χωλαίνει. Αυτό απαιτούμε. Μάλιστα. Για όλα αυτά σήμερα στη μία το μεσημέρι η συγκέντρωσή σας στην αποκεντρωμένη διοίκηση και το υπόμνημα παραδίδεται για να επιδοθεί στους αρμόδιους στην κυβέρνηση, όπως επίσης και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Μαζική τέτοια θα είναι η συμμετοχή. Καλούμε και φορείς και συλλόγους και απλούς πολίτες και από το Ηράκλειο αλλά και από τις γύρω περιοχές να δώσουν το παρόν, το φυσικό τους παρόν. Επισημαίνω ότι δεν θέλουμε ένα φυσικό παρόν ενός συλλόγου όπως κάνουμε τύπη σε ένα μνημόσυνο. Ειλικρινά, δεν είναι μνημόσυνο. Είναι μια διεκδίκηση, είναι ένας αγώνας ο οποίος μπορεί και να ξεκινάει τώρα, κυρία Δουλγεράκη, με αυτή τη μορφή. Καλά. Εσείς δίνετε τίτλους. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν θέλουμε συγκέντρωση τύπου μνημοσύνου. Πρέπει να είναι συλλογική αυτή η προσπάθεια, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, κύριε Γκεντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.